Πάνω από 85 ενδυμικά και φαρμακευτικά φυτά της κριτικής φύσης βρίσκονται στο βοτανικό κήπο Βαρυπέτρου σε έκταση 1,5 στρέμματος μέσα στο μοναστήρι της Αγίας Κυριακής. Είναι μεγάλη χαρά και συγκίνηση για μένα προσωπικά αλλά και για όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ότι το πρώτο μέρος του έργου που κάνουμε με τα χρήματα που μαζεύτηκαν εις μνήμη του πατέρα μου ολοκληρώθηκε. Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο βοτανικό κήπο με θεραπευτικά φυτά της Κρήτης σε ένα εκπληκτικό ομορφιάς μοναστήρι και πιστεύουμε ότι αυτός ο κήπος θα βοηθήσει γιατί εδώ πέρα γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα εγγένεια του κήπου που αποτελεί το πρώτο βήμα της δημιουργίας διαδρομής Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έγιναν παρουσία μελών του ομώνυμου Ιδρύματος, εκπροσώπων των τοπικών αρχών και πολλών προσκεκλημένων. Σε αυτό το βοτανικό κήπο έχουμε πάνω από 85 φαρμακευτικά φυτά της γης της Κρητικής. Κάποια λίγα από αυτά είναι και ενδυμικά της Κρήτης, δηλαδή άγρια φυτρώνουν μόνο στην Κρήτη και πουθενά αλλού στον κόσμο. Μάλιστα, εδώ πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα φυτά προέρχονται από φυσικούς πληθυσμούς. Η τελευταία δράση είναι η αναδάσωση που προγραμματίζουμε για τα Λευκά Όρη. Έχουμε βρει την περιοχή, έχουμε τελειώσει τη μελέτη από την πλευρά μας, η οποία αυτή μας έγινε δωρεά, επίσης όλη η μελέτη έγινε δωρεά από κάποιους. Και περιμένουμε, γιατί δυστυχώς είναι λίγο πολύπλοκες οι διαδικασίες, πρέπει να γίνει μαζί με το Δήμο Χανίων. Τα χρήματα υπάρχουν, τυπικά ο Δήμος έχει αποδεχτεί τη μελέτη μας. Από εδώ θα ξεκινήσει η διαδρομή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η οποία θα φύγουμε από εδώ με τα πόδια, θα πάμε στο χωριό του Θερίσου, θα πάμε στο χωριό της Ζούρβας, θα ανέβουμε στην Τρομάρισα, από εκεί θα πάμε στα Ποριά, την παλιά είσοδο του Φαραγγιού της Αμαριάς, την οποία δεν τη χρησιμοποιούμε πια, και θα βγούμε στην νότια παραλία της Κρήτης. Δηλαδή, οποιοδήποτε επισκέπτης της Κρήτης θα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδρομή να ξεκινήσει από τον έφορο κάμπο των Χανίων που είναι πίσω μας και να βγει στην όμορφη νότια παραλία. Στην τελετή εγγενείων του βοτανικού κήπου χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Κηδωνίας από Κορώνου Δαμασκηνός, ενώ κατά την τελετή απελευθερώθηκαν στον αέρα 4 άγρια πτηνά της Κρήτης. Τώρα έχουμε φέρει 2 κουκουβάγες του είδους τυτό, αυτό που στην Κρήτη το λένε ζάρα, και 2 γεράκια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, από το είδος που λέμε εμείς βραχοκυρκίνεζο, στην Κρήτη το λένε ανεμογάμι και είναι πιο γνωστό. Ο πατέρας μου σίγουρα αγάπησε πολύ τη φύση της Κρήτης, τη γνώριζε, τη φρόντιζε, την προστάτευε και νομίζω ότι αυτό το έργο εις μνήμη του είναι κάτι που θα του έδινε πάρα πολύ μεγάλη χαρά.